τι έχουν προσφέρει. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Μελλοντικός εξάστερος. Είσαι εσύ? Μελλοντικός εφτάστερος, λέω. Ο Σπάρτακος είσαι? Τι λέει μου, δεν ακούω. Λέγα μου την πουτάνα μου, δεν ακούω. Εγώ σας ανέφερα πριν τα πρωταθλήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός και τα κύπελλα Ευρώπης. Δεν είστε πουθενά. Σας γαμάμε συνεχώς, από πίσω και από μπρος. Έτσι. Από πίσω εσάς. Τις αδερφές σας από πίσω και από μπρος. Κανονικότατα. Λοιπόν, χρόνια ολόκληρα είστε κάτω από τα αρχίδια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι η ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού με τόσα αθλήματα, με τόσα ευρωπαϊκά. Εσείς έχετε έξι. Εγώ έχω σε όλα τα αθλήματα, έχω σχεδόν. Σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Προσπαθώ να θυμηθώ που δεν έχω. Σε ποιο άθλημα δεν έχω ευρωπαϊκό? Στο ποδόσφαιρο που θα το πάρω εφέτος, πρώτα ο Θεός. Έτσι. Και στο χάντμπολ μπορώ να πω, ε. Δύο. Βόλεϊ έχω, γυναικών αντρών έχω, πόλο έχω, μπάσκετ γυναικό δεν έχω, ούτε εκεί. Και εκεί θα πάρω. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Εγώ ο Άγγελος είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Ο Άγγελος. Γεια σου, ρε Άγγελε. Τι κάνεις, Τάκη? Έχω 2 μέτρα έχω να σε δω. Έχεις 2 μέτρα. Να σε δω. 2 μέρες. Ναι. Α, ναι, εδώ είμαι, αγόρι μου, να μου. Να σου πω ότι κουρεύτηκα σήμερα. Μπράβο, αγόρι μου. Τι, γιατί κουρεύτηκες? Πήγα σχολείο σήμερα, είπα να κουρευτώ. Γιατί, πόσο ήταν πολύ μακριά τα μαλλιά σου? Ήταν μεγάλο, αλλά τώρα το κόβουσα. Ναι, δηλαδή, γουλή, πώς, κοντά? Κοντά, περίπου. Ναι. Αυτό έκανες σήμερα? Ναι. Τι άλλο έκανες? Καλά. Καμιά κομμενίτσα. Εσύ πώς θα πας με την ουβή? Καμιά κομμενίτσα? Μάλλον έχω. Τι, έχεις? Έχω. 2. Μία. Μία, όχι μία ρε λεβέντη μου, μία κοπέλα δεν σου φτάνει ρε αγόρι μου. Τώρα πώς πάει η εκπομπή? Τι? Η εκπομπή πώς πάει? Η εκπομπή πώς πάει? Ναι. Άμα έχω σαν και εσένα τηλεθεατές, δεν με νοιάζει τίποτα, μια χαρά πάει. Ναι, καλά φαίνεται, τέλεια. Εσύ να σου πω, πόσο είσαι, είπαμε, 10? 12. Α, 12. Πρώτη γυμνασίου θα πας? Όχι, θα πάω έκτη πάω τώρα. Τι θα πας? Έκτη πηγαίνω. Α, δημοτικού. Ναι. Να σου πω, μπάλα ναι. Παίζεις. Τι? Μπάλα. Μπάλα παίζω. Ναι, τι θέση? Τι μπάλα παίζω? Ναι, όχι άλλο, λάθος ερώτηση. Με ποιο πόδι σουτάρεις? Με το αριστερό νομίζω. Μπράβο, είσαι παιχταράς, θα γίνεις παιχταράς. Θα γίνεις ο νέος Δαβουρλής. Ευχαριστώ, Τάκη. Τι? Ευχαριστώ, Τάκη. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Από πού μένεις? Αξιούπολη, Αξιούπολη που μας. Σίγουρα. Αξιούπολη. Τι λέμε? Αλσούπολη. Αλσούπολη, ναι. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Ο παπάς σου? Ο παπάς πήγε να κοιμηθεί, δεν... Α, και η μαμά? Η μαμά εδώ είναι, σύπνια. Α, δίπλα σου? Ναι. Α, ωραία. Χαιρετίσματα δώσε. Ναι. Να πεις χαιρετίσματα. Ναι. Τι να κάνουμε? Θα πούμε μετά. Τι λέει? Α, τα πούμε. Εντάξει, αγόρι μου, έλα, γεια. Ναι, δεν ακούω και καλά. Γεια σου ρε γίγαντα, αριστεροπόδα ρε. Γεια. Γεια, παιδιά, μεταξύ μας, θα σας πω κάτι. Από πείρα που έχω και δεν έχω παίξει. Όποιος έχει αριστερό πόδι, μαγεύει. Ένας αμυντικός μπορεί να κόψει κάποιον που έχει το δεξί, δηλαδή την τρίπλα τη δεξιά, όσο μπορεί, γιατί και υπάρχουν και μεγάλοι παίκτες με δεξί πόδι. Αλλά τα αριστερό, παιδιά, αφήστε το. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα.
Κάτι θέλω να πω. Δεν πειράζει. Τα εισιτήρια να φύγουν με την Peter Pan θέλουμε. Έτσι. Λοιπόν, εμπρός. Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Ο Βαγγέλης είμαι από τη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακάρα, όχι Ολυμπιακός. Α, έλα ρε Βαγγέλη, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα. Για πες. Εγώ βασικά θα ήθελα να ακούσω πάντα, θέλω να ακούω αυτόν όταν μιλάω μαζί σου. Θέλω να ακούω αυτόν τον κύριο που λέει γαμιέται ο ΠΑΟ και η Θύρα 13, δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, αρέσει. Να τη χαίρεσαι τη Θύρα 13, γάμο τον Παναθηναϊκό, γάμο και τη 13 σας όλοι. Να το. Μπράβο, αυτό τον κύριο αρέσει, που έκανε κάτι καρδούλες εκεί στο γήπεδό μας. Έλα, εντάξει, ο άνθρωπος τι να κάνει. Απλά εγώ τον συμπαθώ επειδή λέει τα συνθήματα που λέω εγώ, κατάλαβες. Εγώ λέω γάμο τη 13 και γάμο τον Παναθηναϊκό σας, το λέει και αυτός. Εντάξει. Μ' αρέσεις. Ξέρεις τι θέλω. Τι. Δεν έχω. Μη μου ζητήσεις εισιτήριο, δεν έχω. Τι. Α, νόμιζα θα μου πεις για εισιτήρια. Όχι ρε, άμα είτε για εισιτήρια, μόνο τον Άκη παίρνω τηλέφωνο. Εσύ δεν μου δίνεις τίποτα, ποτέ. Εγώ θα σου δώσω, φίλε, όσα εισιτήρια θέλεις και 10 εισιτήρια να μου πεις με τη Φερεντσβάρο στο Πόλο, θα πάω να σταυρώ να στα δώσω. Θέλω να φέρω την κόρη μου που είναι 15 χρόνια, μπορώ να την βάλω μέσα, στον τελικό. Στο? Στον τελικό που θα παίξουν, στον τελικό. Ποιο τελικό? Τελικό. Του Πόλο. Όχι, του ποδοσφαίρου. Εννοείς ευρωπαϊκό. Στο ευρωπαϊκό, ναι. Μπορείς να μου δώσεις ένα εισιτήριο για την κόρη μου. Εγώ θα βρω για την πάρτι μου. Λοιπόν, αν θέλεις, πίστεψέ με. Μπορεί να μην βρω κι εγώ. Με τόσο πανικό που θα γίνει. Λες, θα γίνει τέτοιος πανικός. 80.000 θα ζητάνε τα εισιτήρια που θα είναι 25.000 πόσα θα είναι. Εντάξει. Ας το λιγότερο αυτό το βήμα, να μην προτραχούμε, γιατί θα μας κάνει και μαλάκες. Άκου φίλε, όταν θα πάρουμε το ευρωπαϊκό πρώτα ο Θεός, θα πάρεις αυτοκίνητο από την Καστοριά, θα έρθεις. Ποια Καστοριά ρε, απ' τη Λάρισα ρε, τελεύει. Απ' τη Λάρισα, ναι μωρέ. Εντάξει ρε φίλε, 100 χιλιόμετρα λάθος έκανα. Λοιπόν, θα πάρεις το αυτοκίνητο απ' τη Λάρισα, όταν πάρουμε το ευρωπαϊκό, μετά από 10 μέρες, και θα σε πάω στην ΠΑΕ. Να ζητήσω εγώ την άδεια να μπορεί ο φίλος μου από τη Λάρισα με το κοριτσάκι του να σηκώσουν το κύπελο του Ολυμπιακού. Αυτό το υπόσχομαι. Εντάξει, σε ευχαριστώ μόνο και μόνο που είπες αυτή την κουβέντα. Εντάξει. Φίλε. Ακούμε. Εκεί, αυτό που είπες μόνο, αυτό που είπες. Φίλε, η κόρη σου, αν μπορέσω βέβαια, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα, και ζητήσω άδεια από το εκεί που πρέπει τέλος πάντων. Να έρθει ο Βαγγέλης από τη Λάρισα με το κοριτσάκι του να σηκώσουν το κύπελο της Ευρώπης. Σου έριξε ο Άκης τη φωτογραφία με την κόρη μου, τη μικρή και τη μεγάλη, τη σημαία του Ολυμπιακού, τη μεγάλη που κάθονται μαζί. Όχι, δεν μου δείξε. Θα το ξέχασε. Πες στον κουμπαρούλη σου εκεί, να κάποια στιγμή όταν θα βρεθείτε να σου δείξει. Θα το πω. Τώρα τι κάνουμε τώρα με την EuroLeague, τώρα εγώ γουστάρω να παίξουμε μαζί τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Δεν έχω πρόβλημα φίλε, τον Παναθηναϊκό τον έχω καταγάμισει στο μπάσκετ 4 φορές, τη μία που έχασα δεν παίζανε μισή παίχτες, τέλος πάντων εύκολο. Κάνα δύσκολο να, εγώ φοβάμαι μην πληρωθώ με την Μπασκόνια. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά αυτός ο βλάκας, ο Τούρκος που έχουν, ο Αταμάν, φοβάται να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλει. Γιατί δεν έχει μαχητική ψυχή αυτός. Δεν θέλει με τον Ολυμπιακό, όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Τόσα γαμίσια που το έχει κάνει, πού να θέλει. Καλά λες εσύ ότι αυτοί και οι δύο θα φύγουν με ένα αεροπλάνο. Με ένα. Τι αεροπλάνο δεν είναι αυτό. Ένα. Τούρκης Αιλάβι, πώς λέγεται, Airlines, πώς λέγεται. Αυτό το αεροπλάνο που έχουν αυτή την εταιρεία. Ναι, υπάρχει μια εταιρεία. Ναι, αυτή που κάνει το μπάσκετ, δεν είναι μωρά. Δεν ναι. Ξέρω, ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, αυτή που την έκανε, είναι ο χορηγός στο μπάσκετ, πώς λέγεται.
Θα μπουν μέσα και θα φύγουν και οι δύο. Ναι, μακάρι. Να πάρουν και τους σέντρε μπακ που πήραν στο ποδόσφαιρο και αυτός μαζί. Τι έκανε? Λέω, εντάξει, Βαγγελάκο μου, άντε να πάνε όλα καλά, φίλε μου. Κοίταξε να δεις, όλα καλά πάνε. Ναι, το ξέρω. Όλα, όλα προς το παρόν, πάνε όλα δεξιά. Ναι, όλα. Θα πάμε βήμα, βήμα, βήμα. Ναι, ρε. Και άσους εκεί, εντάξει. Να λένε, να λένε, να λένε, άσους. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Θα πάνε, θα όλα. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ πήρα να σε ακούσω, πήρα να πω ζήτω Ολυμπιακός. Ναι, ζήτω. Κάποια στιγμή, ναι. Κάποια στιγμή θέλω να δώσω τη χαρά στην κόρη μου, τη μεγάλη χαρά αυτή, δεν ξέρω πότε θα είναι. Ναι, φίλε, μπορεί να είναι. Σε παρακαλώ, κάτσε να σου πω κάτι. Έχει ο Ολυμπιακός παιχνίδια στο πρωτάθλημα και άλλα. Είναι ανάγκη να τον πας στο τελικό Ευρώπη, στο κοριτσάκι τώρα που θα είναι εκεί πέρα, θα έχει, είπα 80.000. Θα ζητάνε εισιτήριο, μικρό νούμερο είπα. Πάνω από 500.000 από όλη την Ευρώπη θα ζητάνε εισιτήριο Ολυμπιακοί. Που θα... Τι 80.000, 80.000 είναι εδώ ο Πειραιάς μόνο. Τι μαλακία είπα. Πάνω από 500.000 άνθρωποι θα ζητάνε το εισιτήριο του Ολυμπιακού για τον τελικό Ευρώπης. Ρε εσύ, εκεί στο μπουρδέλο που είναι εκεί το προβοτζήρικο, θα έχει κουκκινήσει όλο, δεν θα υπάρχει τίποτα εκεί απ' έξω. Εντάξει, τώρα θα τα δούμε αυτά. Άσε να πάμε με το καλό. Α, μπράβο, γι' αυτό λέω, να πάμε βήμα-βήμα, βλέπουμε σιγά σιγά. Ναι ρε φίλε, βήμα-βήμα. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου. Αρκεί που μου είπες ότι θα κάνεις αυτό το... Το είπα, το πάει, όταν λέω κάτι εγώ το είναι... Όταν λέω κάτι είναι νόμος. Όταν λέω κάτι είναι νόμος, δεν το παίρνω πίσω. Ναι, πάει τελείως. Θα κάνω τα πάντα, αν είναι δυνατόν, γιατί κοίτα δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να πάρει στάδια από τον πρόεδρο. Βάλω άνθρωπο να ζητήσει από το Μαρινάκι να το δει το κοριτσάκι αυτό το κύπελο. Δεν είναι εύκολα. Αλλά εγώ θα κάνω την προσπάθεια. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό σε αγαπάω, ρε φίλε. Γι' αυτό σε αγαπάω, ρε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν. Ζήτω Ολυμπιακός, ζήτω. Να δώσει χαιρετίσματα στον Άκη και θα τα πούμε. Ζήτω, θα τα δώσω. Εντάξει. Ναι. Έλα, θα μιλήσουμε. Ναι, γεια. Παιδιά, ό,τι μπορώ να κάνω εγώ για έναν Ολυμπιακό να χαρεί το παιδάκι του. Θα μιλήσω από εδώ, θα μιλήσω από εκεί. Δεν είναι εύκολο όμως αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ θα προσπαθήσω. Δεν είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να κάνω κάτι και να μην μπορώ να το κάνω, να μην δώσω χαρά σε ένα κοριτσάκι, σε ένα αγοράκι, σε ένα...